αλλάζουν τα δεδομένα. Το πρωί δεν θα συγκεντρώνονται οι μαθητές στο προάβλιο όπως συνήθιζαν μέχρι τώρα. Η καθιερωμένη αυτή συγκέντρωση θα γίνεται μέσα στις αίθουσες, στις σχολικές. Οι σχολικές αίθουσες διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών στη σχολική αίθουσα είναι 15. Λοιπόν, για να σας διευκολύνω και για να το κάνουμε και λίγο χειροπιαστό στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, αλλά και στους μαθητές της τρίτης λυκείου, δεξιά της οθόνης έχουμε το σχετικό σχεδιάγραμμα για το πώς θα διαμορφωθεί στο εσωτερικό μιας σχολικής τάξης, της τάξης της τρίτης λυκείου, πλέον ο καθορισμός για το πού θα βρίσκονται τα θρανία και πού θα κάθονται οι μαθητές. Βλέπουμε λοιπόν τρεις σειρές από 5 θρανία και ο κάθε μαθητής θα κάθεται διαγώνια από τον άλλο. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που βλέπουμε και σε απόσταση πάντα 1,5 μέτρου, έτσι. 1,5 μέτρου. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος είναι 15 τάξη που έχει περισσότερους μαθητές, θα χωρίζεται σε υποτμήματα, τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα υποτμήμα και το άλλο Τρίτη και Πέμπτη και να αλλάξει κάθε εβδομάδα θα γίνεται αυτό. Πείτε μου κάτι στο κομμάτι του διαλύματος, γιατί εκεί υπάρχει ένα θολό τοπίο όχι προς τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί, αλλά στο πρακτικό κομμάτι και φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι ρωτάνε και οι ίδιοι μαθητές αλλά και οι γονείς πώς θα επιτευχθεί αυτός ο τρόπος το να μην έχουμε τελικά συγχρονισμό στον εξωτερικό χώρο των σχολείων κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, κυρία Μακρυγιαννάκη? Υπάρχουν οδηγίες να υιοθετηθεί διαφορετικό ωράριο διαλυμάτων για κάθε υποτμήμα. Ναι. Για κάθε υποτμήμα. Θα γίνεται σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προάβλιο. Θα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε υποτμήματος στο προάβλιο. Και θα απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα, δηλαδή βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, απαγορεύονται. Γίνεται αναμόρφωση και του προγράμματος εφημεριών των εκπαιδευτικών, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων όχι μόνο στο προάβλιο, αλλά και σε κάθε χώρο του σχολείου. Λοιπόν, έχουμε κυρία Μακρυγιαννάκη, αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε και στην οθόνη ένα σχετικό διάγραμμα που δείχνει το πώς θα λειτουργούν από τη Δευτέρα τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά όσο και κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων, πώς θα λειτουργεί το σύστημα στη σχολική κοινότητα. Βλέπουμε λοιπόν η μισή οθόνη είναι το πρώτο υποτμήμα, η άλλη μισή το δεύτερο υποτμήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι 15 παιδιά, να το πω έτσι απλά, θα κάνουν μάθημα από τις 8 και 4 μέχρι τις 10 παρατέταρτο χωρίς κανένα διάλειμμα. Ενώ την ίδια ώρα, στις 9 η ώρα, το άλλο υποτμήμα θα κάνει 15 λεπτά διάλειμμα στις 9 η ώρα ακριβώς. Το αφήνουμε για λίγο στην οθόνη μας για να μπορεί να το επεξεργαστεί και ο τηλεθεατής και βεβαίως ο μαθητής. Ακριβώς. Ακολουθείτε λοιπόν αυτό το ωράριο διαλυμάτων, ούτως ώστε οι μαθητές να μην έρχονται, να μην συγχροτίζονται και στο προάβλιο και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να είναι πιο γενικότερα Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των αποστάσεων και την τήρηση βεβαίων όλων των μέτρων προστασίας, κυρία Μακρυγιαννάκη, από τη Δευτέρα? Θα οριστεί κάποιος, ο διευθυντής του σχολείου, ας πούμε, κάποιος συγκεκριμένος καθηγητής? Οι καθηγητές έχουν ένα πρόγραμμα εφημεριών και αυτό το πρόγραμμα θα αναπροσαρμοστεί ούτως ώστε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να επιβλέπουν τους μαθητές και να φροντίζουν ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις, ναι, για να επέλθει η ασφάλεια και να αποφεύγει το συνωστισμός. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει ερώτηση τηλεθεατή όσον αφορά το κομμάτι των καθηγητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, υπάρχει ενημέρωση για το πώς θα συμπεριφερθούν? Έχει σταλεί μία εγκύκλειος, ναι, από το Υπουργείο που αφορά τις άδειες εκπαιδευτικών, είτε άδειες ειδικού σκοπού για τους γονείς που έχουν μαθητές έως 14 ετών,
για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αυτούς τους εκπαιδευτικούς που προβλέπεται ειδική άδεια, αναρωτική ειδική άδεια για κατοίκον περιορισμό. Έχουμε κάποιες οδηγίες. Υπάρχουν βέβαια κάποια ερωτήματα ακόμα που έχουν σταλεί και περιμένουμε τις απαντήσεις. Μάλιστα. Δεν έχει διευκρινιστεί στο 100%. Μένει να δούμε λοιπόν διευκρινιστικές από εβδομάδα. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις από το Υπουργείο. Ναι. Να πάμε λίγο στα ουσιαστικά της υπόθεσης. Γιατί ναι, μεν όπως ούτως ή άλλως ανακοινώνουν καθημερινά και ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς, ο ιός, κυρία Μακρυγιαννάκη, όπως το αντιλαμβάνεστε, δεν έχει φύγει. Βρίσκεται ανάμεσά μας ακόμα. Βλέπουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με κρούσματα και εδώ στην Κρήτη ένα μικρός ο αριθμός. Αλλά τι θα γίνει σε περίπτωση που από την επόμενη εβδομάδα τελικά εντοπιστεί κάποιο παιδί, κάποιος μαθητής, κάποιος εκπαιδευτικός θετικός τελικά στον κορονοϊό, ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση? Και σας ρωτάω να μου πείτε πάντα βεβαίως με το τι αναφέρει το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για να το κάνουμε πιο απλό στον κόσμο, να ξέρει το ποιος τελικά θα ασχοληθεί με ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Σήμερα εστάλησαν σε όλα τα σχολεία οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Υπεύθυνος σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας εκπαιδευτικός και όταν εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα, τότε ο μαθητής οδηγείται σε μία αίθουσα που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό, ναι, καλά αεριζόμενη, φοράει μάσκα, ενημερώνονται οι γονείς του και ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σε περίπτωση τώρα που κρίνει ο γιατρός ότι πρέπει να γίνει μοριακό διαγνωστικό τεστ και αυτό βγει θετικό, ναι, τότε απομακρύνεται φυσικά ο μαθητής. Τουλάχιστον για 10-14 μέρες. Ναι, 3 μέρες μετά την υποχώρηση του πυρετού. Των συμπτωμάτων, και έτσι. Και των συμπτωμάτων, αλλά και 10 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Και φυσικά οι στενές επαφές του, οι συμμαθητές του, οι εκπαιδευτικοί, και αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν για 10 ημέρες εκτός του σχολικού χώρου και εφόσον δεν εμφανίσουν συμπτώματα να επιστρέψουν στο σχολείο. Λοιπόν, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε γενικότερα έτσι το μέγεθος της φοβίας έτσι, και της ανασφάλειας γενικότερα που επικρατεί στις τάξεις και των γονιών και των εκπαιδευτικών βεβαίως και των μαθητών. Τι γίνεται σε περίπτωση που ένας μαθητής, ερώτηση τηλεθεατή, τι γίνεται σε περίπτωση που ένας μαθητής αισθάνεται φόβο με τις απουσίες, θα υπάρξει κάποια εμπλοκή? Με τις απουσίες. Δεν έχουμε βέβαια επίσημη ακόμα ενημέρωση γι' αυτό, ναι, όμως από προφορική ενημέρωση της Υπουργού γνωρίζουμε ότι οι απουσίες ενός μαθητή δεν θα προσμετρηθούν εάν και εφόσον υπάρχει άτομο που συγκατοικεί και ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Μάλιστα. Αυτό όμως περιμένουμε την επίσημη εγκύκλιο του Υπουργείου για να μπορώ... Το λέω με επιφύλαξη μέχρι στιγμής. Μάλιστα, κυρία Μακρυγιαννάκη. Η μάσκα αρκεί. Τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή, που θα δούμε να λαμβάνονται από Δευτέρα στους χώρους της σχολικής κοινότητας, με βάση και τα όσα αναφέρει και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, επαρκούν η μάσκα και το αντισηπτικό, ή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό? Ακούστε, σήμερα είχα επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αγγελάκη. Ναι. Έχουν εφοδιαστεί όλα τα σχολεία με αντισηπτικά. Υπάρχει επάρκεια σε καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά. Οπότε τα σχολεία θα καθαρίζονται 2 φορές την ημέρα. Έχει γίνει απόφαση τροποποίησης του ωραρίου των καθαριστριών. Και σε όποια σχολεία δεν επαρκούν, θα καλυφθούν με καθαρίστριες από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε το ζήτημα της καθαριότητας και της υγιεινής στους σχολικούς χώρους έχει καλυφθεί, έχει προβλεφθεί. Η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική, όπως λέει. Είναι προαιρετική, έχετε δίκιο. Είναι προαιρετική. Είναι προαιρετική η μάσκα. Εφόσον λοιπόν τα σχολεία καθαρίζονται επαρκώς,
από τη, δύο φορές την ημέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όσο είναι εκεί που θα είναι, θα παραβρίσκονται οι καθαρίστριες και τηρούνται οι αποστάσεις όπως προείπαμε. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Φοβάται κάτι η κυρία Μακρυγιαννάκη? Για τα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε. Στην πράξη θα μου πείτε, γιατί περνάμε από το στάδιο της θεωρίας και των εντολών και των απαραίτητων οδηγιών εκ μέρους του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στο πρακτικό κομμάτι. Δεν ξέρω, επειδή είστε μέσα στην εκπαίδευση, μήπως τελικά εντοπίζετε κάτι το οποίο σας φοβίζει? Αυτό μόνο που με φοβίζει είναι αν οι μαθητές θα συμμορφωθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι ότι με τους εκπαιδευτικούς, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Κυρία Μακρυγιαννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω δώσατε πολλά σημεία από το τι θα επικρατήσει τελικά από Δευτέρα. Θα πρέπει οι γονείς να γνωρίζουν, θα πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κανονικότητα και αν μη τι άλλο, νομίζω θα δοθούν και περαιτέρω οδηγίες και επισημάνσεις από τους εκπαιδευτικούς προς τη σχολική κοινότητα και αναμένουμε πάντα, όπως είπατε κι εσείς, επιπλέον οδηγίες σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας. Να είστε καλά, κυρία Μακρυγιαννάκη. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ. Να πω κάτι για τις πανελλαδικές, επειδή ναι. Κυρίως για πολύ τους σύντομα, αποφύτους. Ναι, παρακαλώ. Πολύ σύντομα για τους αποφύτους. Επειδή ξεκίνησε από χθες 7 του μήνα έως τις 14 η επιβεβαίωση των ετήσιων δηλώσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, το λέω κυρίως για να το ακούσουν οι απόφοιτοι, γιατί οι μαθητές θα παρευρεθούν στο σχολείο της Τρίτης Λυκείου, οι υποψήφοι. Θα πρέπει να περάσουν και να επιβεβαιώσουν, να υπογράψουν την αίτηση δήλωσή τους, να κρατήσουν ένα αντίγραφο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Να είστε καλά, κύριε Μακρυγιαννάκη. Καλή δύναμη, καλή υπομονή και ενδεχομένως να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.